Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Επίσκεψη υποψηφίων ευρωβουλευτών σήμερα στην Άρτα και στο κλιμάκιο επικεφαλής ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, τον οποίον έχουμε κοντά μας στο στούντιο του RTV. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, είναι χαρά μου και τιμή μου το ότι ξαναβρίσκομαι σήμερα στο στούντιο μαζί σας μετά από το 2014, όταν είχα ξαναβρεθεί τότε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, αλλά σε ανάλογες περιόδους προεκλογικές. Έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα? Νομίζω για να το πάμε αλλιώς. Νομίζω πολλά πράγματα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει από τότε. Πρώτα απ' όλα είδαν οι Έλληνες όλα όσα τους υπόσχονταν, τι αντίκρισμα βρήκαν, και νομίζω ότι ειδικά αυτό για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα έχει τη σημασία του. Τότε είχαμε τον αντιμνημονιακό του αγώνα ότι θα σκίσει με ένα νόμο και με ένα άρθρο τα μνημόνια, ότι θα αλλάζει την Ευρώπη, η συμμαχία του Νότου, αν θυμάστε πολύ καλά. Τίποτα από όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε στην πορεία και φυσικά ήρθαν πάρα πολύ επαχθή μέτρα τα οποία βρίσκονται ακόμα εδώ και μας ταλαιπωρούν. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι ανεξάρτητα των χαρακτηριστικών που έχει να κάνει με την Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής, η διαδικασία των ευρωεκλογών, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να σηκωθούν από τους καναπέδες τους και να πάνε να ψηφίσουν για την Ευρώπη την οποία ονειρεύονται, για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας. Ξέρετε, βάλατε μία παράμετρο την οποία πολλοί συζητούν, αλλά κανείς δεν θέλει να δει αληθοφανή στοιχεία. Και αυτό έχει να κάνει με την αποχή. Γιατί κάθε φορά πριν από τις εκλογές όλοι μιλάνε με τους πολίτες, όλοι κάνουν κάλεσμα, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο τα τελευταία χρόνια, κύριε Χριστίδη, και θα πρέπει να το γνωρίζετε βέβαια εσείς καλύτερα από μας, ότι το ποσοστό της αποχής είναι υψηλό. Και είναι και λογικό. Δεν μπορούμε να αδικούμε τους πολίτες με όλα αυτά τα οποία βλέπουν. Πρέπει να σου πω ότι ειδικά στη δικιά μου γενιά είδα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους στο Γενάρη του 2015. Και πήγαν και τον ακολούθησαν και στην επιλογή του δημοψηφίσματος το καλοκαίρι του 2015. Και απογοητεύτηκαν. Και αυτή η απογοήτευση, ξέρετε, δημιούργησε χαρακτηριστικά οργή στην πορεία και τώρα απόστασης από την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω σε όλους αυτούς, οι οποίοι είναι δεκάδες και οι οποίοι έχουν προοδευτικά χαρακτηριστικά, είναι ότι πρέπει να ονειρευτούμε ξανά το αύριό μας. Σε 2 χρόνια από σήμερα η Ελλάδα θα έχει την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Λίγες δεκάδες άνθρωποι πήραν στα χέρια τους το έθνος μας και έκαναν το σύγχρονο ελληνικό κράτος με τα προβλήματά του, αλλά ελεύθερο και περήφανο. Μπορούμε να το ξανακάνουμε, αξίζουμε να το ξανακάνουμε, και πιστέψτε με, είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και στο κίνημα αλλαγής, οι οποίοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Εγώ αυτό το οποίο λέω σε όλους αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν σήμερα το βράδυ, είναι ότι η ψήφος τους είναι το πιο ισχυρό τους όπλο στη διαμόρφωση του αύριο, και πρέπει αυτό το όπλο της αισιοδοξίας, να το χρησιμοποιήσουν. Φέρνουν ευθύνη όμως και τα κόμματα ενδεχομένως και για τις επιλογές των πολιτών. Δηλαδή κάποιοι πολίτες σε αυτές τις εκλογές θα πάνε ίσως με κριτήριο να καταδικάσουν την πολιτική αυτή η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση. Είναι προφανές. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο, τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε σε αυτή τη μεριά. Mm-hmm. Δεν βολευόμαστε με αυτή την απογοήτευση, με αυτή την οργή, με αυτή την απεσιοδοξία. Εμείς πιστεύουμε στην ελπίδα. Πιστεύουμε στην αλλαγή. Και δεν θέλουμε μια αλλαγή στο αύριο. Θέλουμε αλλαγή τώρα. Και άρα, όχι ψήφος αντίδρασης, ψήφος συνειδητός. Ψήφος συνειδητός. Mm-hmm. Και ψήφος η οποία είναι ψήφος αλλαγής τώρα. Ψήφος η οποία έχει ως στόχο να αλλάξει τα κακό κείμενα σήμερα για το αύριο. Και αυτό, ξέρετε, είναι στο δικό μας χέρι. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση εμείς και να συμμετέχουμε στη διαδικασία της 26ης Μαΐου σε όλα τα επίπεδα, από τις τοπικές, τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, μέχρι φυσικά τις ευρωεκλογές, γιατί εκεί λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον μας. Και θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά το ότι βρίσκομαι στην Άρτα σήμερα, μαζί με τη Βούλα Γεωργάκη, μια πραγματική αγωνίστρια στον χώρο της υγείας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχτεί διώξεις
για τη συνδικαλιστική της δράση και παρουσία, μια γυναίκα η οποία τιμά την περιοχή με την παρουσία της στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και πιστεύω ότι και οι συντοπίτες της, όλοι εσείς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμήσετε και θα το τιμήσετε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η Βούλα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και νομίζω ότι στο δικό μας ψηφοδέλτιο, για όποιον ψάξει άνθρωπο-άνθρωπο, πρόσωπο-πρόσωπο, θα δει ένα πραγματικό puzzle ανθρώπων οι οποίοι προσθέτουν στην παράταξη και στη χώρα. Δεν θα δει τις αντιθέσεις που βλέπει, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, όπου υπάρχουν άνθρωποι που λένε ριζικά διαφορετικά πράγματα για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, ή φυσικά την κυρία Κουντουρά στο υποτιθέμενο κεντροαριστερό ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα, μαζί με τον κύριο Λάμπρου, ο οποίος υπερασπιζόταν όλους αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στις 17 Νοέμβρη, τον κύριο Κουρουμπλή με τη γνωστή πορεία ή τον οποιοδήποτε άλλο. Για αυτές όλε τις τα στελέχη μάλλον και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν προσχωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ, τα χαρακτηρίσατε πριν από λίγο καιρό, γενικότερα κάνατε λόγο για έναν πολιτικό αχταραμά που διαμορφώνει, όπως είπατε, ο Πρωθυπουργός, με συνέπειες όμως για τη χώρα. Είναι προφανές. Και ο πολιτικός αυτός αχταρμάς, ο ιδεολογικός αχταρμάς, φαίνεται και στη χθεσινή συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους υπουργοποίησε, ήταν άνθρωποι που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του 2010, του Γιώργου Παπανδρέου, άνθρωποι που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του 2012, έλαβαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα και έχουν πει για τον κύριο Τσίπρα χειρότερα πράγματα από ό,τι έχω πει εγώ. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ενώ τους έχει υπουργοποιήσει, γυρνάει και τους λέει: «Εσείς κάνατε λάθος. Αυτά τα οποία λέγατε για 5 χρόνια είναι εκτός πραγματικότητας και εγώ έχω δίκιο», ενώ έλεγαν ριζικά διαφορετικά πράγματα εκείνη την περίοδο. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχεται η ώρα κάποια στιγμή μέσα τους, κοιτώντας τον καθρέφτη τους, να πούν: «Κάτσε ρε παιδί μου, τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος? Εδώ μπροστά στα μούτρα μας βγαίνει και λέει ότι εμείς κάναμε λάθη και με τον τρόπο αυτών της υπουργοποίησής μας το αναγνωρίζει ο κύριος Τσίπρας». Και το λέω αυτό και όσον αφορά το αξιακό πλαίσιο των πολιτών, αλλά και των πολιτικών. Και πρέπει να αναρωτηθούν όλοι όσοι μας παρακολουθούν, κυρία Ευαγγελίου, είναι σωστό να επιβραβεύουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει στη ζωή τους όλες αυτές τις τουμπές, όλους αυτούς οι οποίοι αλλάζουν απόψεις κάθε 3 μήνες, όλους αυτούς οι οποίοι πετάνε στα σκουπίδια πορεία 10, 20 και 30 ετών για μία καρέκλα, ή πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι αυτά τα οποία έλεγαν συνεχίζουν να λένε, αυτά τα οποία έκαναν συνεχίζουν να κάνουν, αυτά τα οποία πιστεύουν θέλουν να τα κάνουν πράξη? Τα μηνύματα που έχετε από τον κόσμο δείχνουν ότι οι πολίτες θέλουν να δώσουν μία νέα ευκαιρία στο κίνημα αλλαγής. Θέλω να πω ότι οι γεμάτες αίθουσες, τις οποίες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι το πιο ισχυρό μήνυμα το οποίο παίρνουμε. Και το μήνυμα αυτό της αισιοδοξίας είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το προδώσουμε. Δεν θα το προδώσουμε ούτε όπως το έκανε ο κύριος Τσίπρας, ούτε φυσικά όπως το έκανε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς πήραμε ένα πολύ μεγάλο βάρος της ευθύνης πάνω μας, δυσανάλογο βάρος το 2009 και το 2010, μετά από μια καταστροφική περίοδο διακυβέρνηση από τον Κώστα Καραμαλή, και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ. Θα είχαμε βγει πολύ πιο γρήγορα από την κρίση αν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί για τις πλατείες των αγανακτισμένων, έβαζαν πλάτη στη χώρα και συνέβαλαν στο να ανακουφιστούν οι πολίτες. Δεν το έκανε. Έχει καθοριστικό ρόλο το κίνημα αλλαγής στο διπολισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είστε αισιόδοξος? Δεν το βάζω όσον αφορά το ρόλο ανάμεσα στο διπολισμό, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διπολισμός. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πέφτει από πολύ ψηλά με το ασανσέρ. Και υπάρχουμε εμείς, οι οποίοι ανεβαίνουμε αργά και σταθερά τα σκαλιά σε μια, ξέρετε, κίνηση η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να βγουν από την δύσκολη κατάσταση στην οποία ζουν. Εμείς, ξέρετε, έχουμε το μυαλό μας στους πολλούς, όχι στις ελίτ, τις οποίες προστατεύει το Μέγαρο Μαξίμου, με όλους αυτούς τους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουν μπει πολλές φορές και έχουν βγει πολλές φορές από τις πίσω πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου, με όλους αυτούς οι οποίοι παρουσιάστηκαν είτε ως γάτες Ιμαλαΐων, είτε ως πετσίτιδες, πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, και τώρα ο κύριος Τσίπρας κάνει ότι δεν ακούει. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η χώρα μας θέλει, μπορεί και πρέπει να αλλάξει σελίδα, και όσο πιο γρήγορα αυτό γίνει, τόσο καλύτερο για όλους μας.
στις αυτοδιοικητικές εκλογές που δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ευρωεκλογές, κύριε Χριστίδη, οι περισσότεροι τουλάχιστον υποψήφοι και επικεφαλής κάνουν λόγο για πιο αισιόδοξα μηνύματα πέραν του διψήφιου ποσοστού. Λένε ότι επειδή ακριβώς έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, εδώ παίζει ρόλο και η αμεσότητα και τα γνώριμα πρόσωπα και οτιδήποτε. Αυτό δίνει και έναν άλλο αέρα στα κομματικά στελέχη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών θα είναι νικηφόρα για το κίνημα αλλαγής σε όλη τη χώρα, καθώς και για τις δυνάμεις που αυτό υποστηρίζει. Ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές κινήσεις, οι οποίες όμως έχουν προοδευτικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως γίνεται και στην Ήπειρο, αλλά και στον νομό Άρτας, θα είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης μεγάλης αλλαγής που έχει να κάνει με τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Η αυτοδιοίκηση λειτουργήσε τα χρόνια της κρίσης ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Αυτό πρέπει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο η αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες, είναι έμπειροι, έχουν ορμή και τόλμη για να αλλάξουν τα κακό σκήμενα σε κάθε περιοχή και να δημιουργήσουν και την κοινωνική ειρήνη και ισορροπία την οποία έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι αν ένα πράγμα φαίνεται πιο έντονα από ποτέ στην Ελλάδα του 2019, είναι οι τάσεις ενός νέου μεγάλου διχασμού. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με μια νέα μεγάλη συμφιλίωση. Προσωπικά πιστεύω πολύ στη νέα συλλογικότητα. Η δικιά μου γενιά ειδικά χτυπήθηκε πολύ από τις συνέπειες της κρίσης. Και πιστεύω ότι μπορούμε, εμείς οι οποίοι έχουμε όλο το μέλλον μπροστά μας, να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για εμάς, και για τα παιδιά μας, αλλά και για τους γονείς μας, οι οποίοι έκαναν πολλές θυσίες στα χρόνια της κρίσης για να μας δώσουν τις ευκαιρίες τις οποίες και εμείς θέλαμε να έχουμε. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε για εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβρη? Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του συνέντευξη δεν έχει κάποιο άλλο αφήγημα ο κύριος Τσίπρας. Ξέρει ότι κάθε μέρα στην καρέκλα για αυτόν είναι μια μέρα πιο κοντά στην έξοδο, επομένως θέλει να την καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η αίσθησή μου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας χθες ξετύλιξε το παραμύθι της αποχώρησής του από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ενδιαφέρεται πια ούτε για την πατρίδα, δεν ενδιαφέρεται πια ούτε για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τα προβλήματά της την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι να μην είναι μεγάλη η ήττα του στις επερχόμενες εκλογές. Και γι' αυτό άρον-άρον, ενώ επιβάρυνε με 10 τους Έλληνες, προσπαθεί να τους δώσει πίσω το 1. Δεν σώζεται έτσι η κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε, ξέρετε, σε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο λειτουργεί. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Ξανθός, τα χρόνια της δικιάς τους υπουργείας διέλυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επί κυβέρνησης Τσίπρα και Υπουργείας Γαβρόγλου δεν ξέρουν οι μαθητές πώς θα δώσουν εξετάσεις και τα πανεπιστήμια μας έχουν άσυλο στη βία. Εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλα αυτά τα οποία πάντοτε είχαν προοδευτικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στις νέες οικογένειες να πρωταγωνιστήσουν, να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό με συγκεκριμένες πολιτικές, να δώσουμε δυνατότητες στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί εδώ στην περιοχή σας και οι οποίοι ξέρουν ότι το κόστος τους επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε κατακόρυφα. Αυτό το έχουν παραδεχτεί. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Επειδή τα λέμε, είπατε ότι δεν ερχόσαστε στην Άρτα όποτε είναι εκλογές. Το στοίχημα για το κίνημα αλλαγής στις επόμενες εκλογές? Δεν υπάρχει πύχης και κανένας από όσους μπαίνουν στο γήπεδο για να παίξουν δεν βάζει πύχη. Εμείς μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Θέλουμε να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές και έχει έρθει η ώρα οι Έλληνες να πάρουν τις τύχες της ζωής τους στα δικά τους χέρια. Εμείς αυτό πιστεύουμε, αυτό υποστηρίζουμε και αυτό θα εγγυηθούμε μπροστά στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, όπως και μετά από αυτές. Εμείς δεν θα γίνουμε τσόντα κανενός, ούτε του κυρίου Τσίπρα, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη. Μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή για να ανατρέψουμε τώρα τη μιζέρια και την κακοδαιμονία η οποία έχει κάτσει πάνω από την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.